Πρόεδρε, μια πολύ σημαντική συνεργασία για τον Πανόμαλίον που βγαίνει από τα σύνορα της Ελλάδας και μάλιστα πάει δίπλα σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο, την Juventus. Ναι, ο Πανόμα από πέρυσι ήθελε αναβάθμιση των Ακαδημιών και γι' αυτό προσπάθησε να βρει μια μεγάλη ομάδα να τον βοηθήσει. Νομίζω ότι σε επίπεδο Κρήτης πρέπει οι Ακαδημίες να αναβαθμιστούν σε μεγάλο βαθμό. Προσπαθήσαμε με διάφορες μεγάλες ομάδες, αλλά λόγω του ότι ήμουν στην Ιταλία μερικά χρόνια, βρήκα επαφή με τη Juventus. Μιλάγαμε γύρω στους 8 με 9 μήνες μαζί τους. Τελικά καταφέραμε και ξεκίνησε μια συνεργασία από το Σεπτέμβριο. Και οι ακαδημίες του Πανόμ τις έχει αναλάβει η Juventus. Αυτή τους παρακολουθεί, αυτή μας δείχνει τα προγράμματα προπονήσεων και ξεκινάμε σιγά σιγά μια καινούρια μεθοδολογία στην εκπαίδευση των παιδιών πάνω στο ποδόσφαιρο. Και βέβαια κάποια στιγμή και παιδιά από την ομάδα σας θα βρεθούν στην Ιταλία, θα δουν και από κοντά τον τρόπο δουλειάς, θα δουν και την πρώτη ομάδα. Ναι, το σχέδιο της Juventus δεν είναι ότι τα παιδιά μένουν μόνο στην Κρήτη ή στην Ελλάδα. Μπορούμε με επισκέψεις να πηγαίνουμε και να κάνουμε προπονήσεις με τις άλλες ακαδημίες στην Ιταλία, ειδικά στο Τωρίνο. Να δούνε και την ιστορία της Juventus και να παρακολουθήσουν και αγώνα της μεγάλης ομάδας. Και σύν ότι μπορούμε να παίρνουμε μέρος στο ΚΑΠ της Juventus που οργανώνει κάθε χρόνο, τον Ιούνιο, που από 65 ακαδημίες από όλο τον κόσμο μαζεύονται εκεί τα παιδιά. Και ο τελικός του ΚΑΠ γίνεται στο μεγάλο στάδιο της Juventus. Είναι μια μεγάλη εμπειρία και νομίζω ότι κάναμε πολύ σωστά που διαλέξαμε τη Juventus για τις ακαδημίες μας. Εξάλλου είναι μια ομάδα που έχει πολύ κόσμο και σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Ναι, ναι, η Juventus έχει τους φαν σε όλο τον κόσμο. Okay, first of all I introduce myself. My name is Lorenzo Grossi. I came from Italy. I'm Juventus area manager for Europe. Η συνεργασία άρχισε από πέρυσι. Που μιλάγαμε από τις αρχές Νοεμβρίου. Άρχισαμε το Σεπτέμβρη με την Ακαδημία στα Μάλια. Πρόγραμμά μας είναι να μεγαλώσει η Ακαδημία σιγά σιγά σε όλο το νησί. Δηλαδή να γίνει Ακαδημία της Juventus και στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και να ανεβάσουμε το επίπεδο των Ακαδημιών. We have two specific programs for kids for Academy. The first one is Juventus World Cup. It's a big tournament that involves all Academy in the world. Υπάρχει το πρόγραμμα που είναι το ΚΑΠ για όλες τις ακαδημίες που γίνεται κάθε Ιούνιο. Στο τελευταίο ΚΑΠ ήταν γύρω στα 2.000 παιδιά από όλες τις ακαδημίες. Είναι μια φοβερή εμπειρία για τα παιδιά. Έρχονται οι ακαδημίες από όλο τον κόσμο. Και είναι και το training σύστημα, δηλαδή μπορούν τα παιδιά να πάνε στο Τωρίνο, να προπονηθούν εκεί με τις άλλες ακαδημίες του Τωρίνου. Να δούνε το μουσείο, την ιστορία της Juventus, να δούνε αγώνα της Juventus. Είναι στήλη σαν εκδρομή, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης των ακαδημιών για τα παιδιά, για να ανεβάσουμε το επίπεδό τους. It was really good because Juventus is my favorite team. A good experience to play in Italy. Learn new skills. It's really fun.